Εντάξει, δεν πειράζει. Δεν γίνονται, κύριε Λαζάρο, αυτά τα πράγματα. Πρέπει κάποια στιγμή οι κυβερνώντες να μάθουν να βλέπουν τα πράγματα και προς τις δύο κατευθύνσεις. Όχι μονόδρομα. Δεν αντέχει ο κόσμος. Ας τολμήσουν και λένε ναι, να έχουμε ένα ισχυρό τραπεζικό σύστημα, ναι. Αλλά από την άλλη τη μεριά, όχι όμως να πεθάνω τον κόσμο. Ας δώσουν και μία εντολή, ας καθίσουν με τους τραπεζίτες να δώσουν μία εντολή και να πούν τι. Κάντε μία παύση, ρε παιδιά, ξέρω εγώ, για 2, 3, 5, 10 μήνες. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν αντέχει ο κόσμος. Κάθε μέρα δέχομαι, ας πούμε, βολές από κόσμο απλό που γυρίζουμε στο πεζοδρόμιο και λένε δεν αντέχουμε άλλο. Κάντε κάτι. Το παρελθόν είναι πολύ κοντά μας. Πριν από 2, 3, 4 χρόνια οι τράπεζες χρυσοφορούσαν. Υπερκέρδιζαν από τα επανοτόκια, τα επιτόκια, τους τόκους, το ένα, το άλλο. Είχαμε τα υψηλότερα επιτόκια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και έχουμε. Θα ήθελα να πω κάτι το οποίο το έχω ξαναπεί εδώ στην εκπομπή. Μιλούσα με κάποια στελέχη, μεγαλοστελέχη τραπεζών. Ήμουνα σε μια παρέα, σε ένα κοινό τραπέζι, εν πάση περιπτώσει, και συζητούσαμε. Βεβαίως οι άνθρωποι δεν κέρδιζαν περισσότερα επειδή έπαιρναν περισσότερους τόκους από τον Κοσμάκη. Και έκανα μια συζήτηση μαζί τους αυτού του είδους. Ξέρετε τι μου απάντησαν. Έλεγα το εξής απλό. Γιατί, ρε παιδιά, στη χώρα μας ο μέσος Έλληνας δανείζεται με επιτόκιο τόσο. Δεν θυμάμαι πόσο ήταν τότε. Γι' αυτό με συγχωρείτε που έχει τη συζήτηση που την έκανα αυτή έχει πάνω από χρόνο. Γιατί τέτοια επιτόκια στην Ελλάδα. Ενώ την ίδια στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τον ίδιο λόγο, αν πάρεις ένα δάνειο, πληρώνεις πολύ λιγότερο τόκο. Αυτό που μου είπανε όλοι δεν ήταν μόνο ένας, ήταν 2, 3, 4, 5 στελέχη, μεγάλο στελέχη τραπεζών από διαφορετικές τράπεζες. Η κοινή συνισταμένη όλων των απαντήσεων που πήρα ήταν off the record τη συζήτηση, θα μου επιτρέψετε ούτε ονόματα ούτε ονόματα τραπεζών. Η κοινή συνισταμένη των απαντήσεων που έλαβα, διότι προκλήθηκε συζήτηση μετά από αυτό, καταλαβαίνετε, ήταν ότι δυστυχώς στη χώρα μας υπάρχει έλλειψη πολιτικής βούλησης η οποία θα τυθασεύσει την κερδολαγνία, παύλα κερδοσκοπία των τραπεζών, κύριε Τουλίκα. Νομίζω ότι αυτό τα λέει όλα. Δεν χρειάζεται να πούμε κάτι άλλο. Ανοίγεται ένα μεγάλο θέμα σχετικά με το θέμα των τραπεζών και ξέρετε πολλές φορές ότι οι ίδιες οι τράπεζες και οι τραπεζίτες είναι χρηματοδότες, ας πούμε, κομμάτων. Εγώ θα σας αναφέρω, ας πούμε, για τη Γερμανία όπου έζησα και μεγάλωσα, ας πούμε, και θα σας αναφέρω και για την Ολλανδία και για κάποια στιγμή για την Ελβετία. Μην πάρετε τον τίτλο μέχρι να κλείσουμε, σας παρακαλώ. Ας είναι εκεί πέρα να τον βλέπει ο κόσμος μέχρι να κλείσουμε. Ορίστε, κύριε Για να γίνει συνείδηση, ας πούμε, για να ξέρουν, ας πούμε. Διέκοψε. Θα σας πω κάτι, αυτό που αναφέρατε με τα επιτόκια. Ξέρετε ότι η Γερμανία έχει επιτόκιο γύρω στο 3 με 3,5% το maximum, όταν εμείς εδώ είχαμε 7. Για στεγαστικά δάνεια. Βεβαίως. Ξέρετε ότι τα επιτόκια της Γερμανίας στις πιστωτικές κάρτες ήταν 7 με 8% όταν σε εμάς ήταν 18%. Και κάτι αντίστοιχο είναι και στην Ολλανδία και πολύ πιο χαμηλά στην Ελβετία. Εγώ ρωτώ όμως και είπα κάτι. Όταν οι ίδιες οι τράπεζες χρηματοδοτούν, χορηγούν, είναι χορηγοί των κομμάτων, ξέρετε πολύ καλά ότι αυτά τα έξοδα πρέπει να βγουν. Α, είπατε κάτι και είπαν, ας πούμε, οι συνομιλητές σας ότι θέλει γενναία πολιτική απόφαση. Πολιτική απόφαση τι? Να τους πούνε, ξέρεις, σταματήστε. Μα δεν θα χρηματοδοτούν. Δεν θα είναι χορηγοί. Αυτό, αυτό είναι πολύ σοβαρό που λέτε. Έχει τώρα γίνει κατάντια, αυτό που κύριε λέτε Λαζάρου. Τώρα είναι πολύ σοβαρό, ναι, διότι έχει εγώ. Έχει γίνει κατάντια στη χώρα μας. Εμείς αυτό που ξέρουμε επίσημα μέχρι τώρα, κύριε Τουλίκα, θα μου επιτρέψετε ότι μέχρι πρότινος, ναι, μέχρι πρότινος, ο χορηγός των κομμάτων ήταν, τουλάχιστον των δύο μεγάλων, ήταν το κρατικό ταμείο και η Siemens. Δεν ξέραμε κανέναν άλλο χορηγό. Τώρα εσείς πάτε να μας ανοίξετε τα μάτια και να μας πείτε ότι χορηγοί των κομμάτων είναι και οι τράπεζες. Είσαστε ένας έγκριτος δημοσιογράφος, ψαγμένος, σας παρακολουθώ χρόνια. Μα τι λέτε τώρα. Ξέρω πολύ καλά δηλαδή πώς ψάχνετε τα θέματα. Πρέπει να ξεχάσουμε και αυτά που ξέρουμε μετά από τη σημερινή μας συζήτηση, κύριε Τουλίκα. Θα πούμε κάτι και να είμαστε ειλικρινείς. Εγώ θα σεβαστώ πραγματικά το μοντέλο, μιλάμε για προεκλογική περίοδο, έτσι, να το ξεκαθαρίσω, το μοντέλο της Αμερικής, όπου όλες οι χορηγίες από ένα δολάριο μέχρι 500 εκατομμύρια φαίνονται καθαρά
το τι ακριβώς γίνεται. Το έχω πει πάμπολες φορές αυτή την εκπομπή. Εδώ εγώ απορώ γιατί να γίνεται εγκρυπτό. Δηλαδή ο κόσμος το έχει τούμπανο και εμείς κρυφοκαμάρι. Έτσι λέει μια παροιμία, ας πούμε, λαϊκή δική μας. Και εγώ ρωτώ, γιατί? Ή θα γυρίσουν παράδειγμα, με όλο το σεβασμό που τρέφω, ας πούμε, σε όλο τον πολιτικό κόσμο. Θα γυρίσει ο πρωθυπουργός και θα πει, ξέρετε κάτι, εγώ δεν έχω πάρει καμία χορηγία από κανέναν ιδιώτη. Ή θα γυρίσει ένας υπουργός ή ένας βουλευτής ή οποιοδήποτε και θα πει, ξέρετε κάτι, εγώ δεν δέχτηκα καμία χορηγία παρά μόνο την κρατική χορηγία που έχω. Ναι. Να είμαστε ειλικρινείς. Το ότι το μεγάλο λάθος είναι τι, που γυρίζουν πολλοί και μου λένε, ξέρεις κάτι, μπορείς να το αποδείξεις. Εγώ σας ρωτώ, όταν σας δίνω εσάς κάτι, έτσι, εδώ, μπορώ μετά να το αποδείξω. Mm-hmm. Δηλαδή, είπατε, έχουμε μάθει να καλυπτόμαστε πίσω από κάποια πράγματα κάτι, τα οποία δεν μας τιμούν. Είπατε κάτι πολύ σημαντικό, ότι χορηγή των κομμάτων είναι οι τράπεζες. Και εγώ σας λέω ναι, τώρα, γιατί τα κέρδη είναι μεγάλα, κύριε Λαζάρο. Πού προκύπτει αυτό? Είναι μεγάλα τα κέρδη και ξέρετε κάτι. Πριν από 3-4 χρόνια βρέθηκα και εγώ, ας πούμε, με κάποιον, με μια ομάδα έτσι στελεχών υψηλόβαθμων τραπεζών και αυτό το οποίο μου προκάλεσε πολύ μεγάλη εντύπωση είναι τα ανεπίσημα κέρδη των τραπεζών. Εκτός από τα επίσημα που υπάρχουν, υπάρχουν κάποια ανεπίσημα κέρδη τα οποία οι τράπεζες δεν μπορούν να τα παρουσιάσουν. Υπάρχει αδυναμία δηλαδή παρουσίαση σε αυτό το κέρδο. Και εγώ ρωτώ, τι γίνονται αυτά τα κέρδη? Του τέστην, να πούμε, να μιλήσουμε λίγο πιο, να μιλήσουμε, μαύρο χρήμα μέσα στην ίδια την τράπεζα. Από την ίδια την τράπεζα. Και εγώ ρωτώ, τι γίνονται αυτά τα λεφτά, μπορεί να μου απαντήσει κανένας? Πού πάνε αυτά τα λεφτά? Κάτι γίνεται. Πάντως σε δημόσια έργα δεν πάνε. Σε συσίτια δεν πάνε. Σε επιδόματα ανέργων δεν πάνε. Κάπου πάνε προφανώς. Κύριε Λαζαρό, μην τα βρούμε όλα πρωί, το πρωί είδα μία κάρτα σε ένα τηλεοπτικό κανάλι που είπαν ότι στην Ελλάδα έχουν έρθει από την Ευρωπαϊκή Ένωση γύρω στα 269 δισεκατομμύρια ευρώ για επενδύσεις. Mm-hmm. Έτσι, από την Ευρώπη. Από τα οποία αυτά όμως μιλάμε... αν θυμάμαι καλά, για μία δεκαετία μιλούσε, για μία δεκαπενταετία, δεν θυμάμαι το χρονικό διάστημα, αλλά αυτά τα λεφτά ήρθανε. Από αυτά τα λεφτά μόνο τα 93 δισεκατομμύρια γίνανε επενδύσεις στη χώρα μας. Τα υπόλοιπα δεν μπορεί να μου απαντήσει κάποιος από τους κυβερνώντες όλων των κομμάτων, πού είναι τα υπόλοιπα αυτά δισεκατομμύρια? Δηλαδή καλό είναι να ενημερωνόμαστε, ας πούμε, γιατί αυτά είναι μέσα από πηγές έγκυρες, θέλω να πιστεύω, αλλά τι να ενημερώνω, πού πήγαν αυτά τα λεφτά? Θα τα αποκαλύψουμε όλα σήμερα, μου φαίνεται. Αλλά δεν έχουμε χρόνο. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη σημερινή συζήτηση, κύριε Τουλίκα. Να είστε καλά. Θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα. Φίλες και φίλοι, ξανά μαζί εμείς αύριο. Αύριο, εδώ, με χαμηλές θερμοκρασίες. Κάνει κρύο, καθίστε στο σπίτι, να τα πούμε εδώ μαζί αύριο. Θα πούμε πολλές αλήθειες στην αυριανή εκπομπή και ακόμη περισσότερες στη μεθαυριανή που θα είναι και η επίσημη, που είναι και η μέρα κατά τεθέν κάθε Τετάρτη που συζητάμε για το Σκοπιανό. Λοιπόν, ως αύριο, για χαρά σε όλους. Γεια σας.